Οι Φιλανδοί ηγέτες ανακοίνωσαν ότι υποστηρίζουν την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή που έρχεται ως απάντηση στην παρουσία της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της Φιλανδίας Σάουλι Νιίνιστο και η πρωθυπουργός Σάννα Μαρίν την Πέμπτη ενέκριναν επίσημα την ιδέα ότι η χώρα τους πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μια ιστορική κίνηση που θέτει το έδαφος για μια αίτηση ένταξης τις επόμενες ημέρες. Η Φιλανδία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση, ανέφεραν οι δύο ηγέτες σε κοινή τους δήλωση. Ελπίζουμε ότι τα εθνικά βήματα που απαιτούνται ακόμη για τη λήψη αυτής της απόφασης θα ληφθούν γρήγορα εντός των επόμενων ημερών. Δεν υπήρξε άμεσα αντίδραση από τους Ρώσους ηγέτες στην ανακοίνωση της Φιλανδίας την Πέμπτη, αλλά η Μόσχα είχε προηγουμένως απειλήσει να μεταφέρει περισσότερα όπλα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων πιο κοντά στη Φιλανδία, εάν επρόκειτο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πάντως, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και επί Μακρόν σύμμαχος του Βλάντιμιρ Πούτιν, έσπευσε να δώσει τον τόνο, λέγοντας σε ανάρτησή του στο Telegram ότι στο πλαίσιο του πολέμου διαπληρεξουσίων που εξαπέλυσαν οι δυτικές χώρες με τη Ρωσία, θέλω να διατυπώσω για άλλη μια φορά πολύ ξεκάθαρα πράγματα που είναι ήδη τόσο προφανή σε όλους τους λογικούς ανθρώπους. Η προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα από χώρες του ΝΑΤΟ, η εκπαίδευση των στρατευμάτων της να χρησιμοποιούν δυτικό εξοπλισμό και η διεξαγωγή ασκήσεων από τις χώρες της συμμαχίας κοντά στα σύνορά μας, αυξάνουν την πιθανότητα άμεσης και ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας αντί του πολέμου δια απληρεξουσίων. Μια τέτοια σύγκρουση έχει πάντα τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε πλήρη πυρηνικό πόλεμο. Αυτό θα είναι ένα καταστροφικό σενάριο για όλους.